Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 26 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Ως δικαίωση των διπλωματικών κινήσεων της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα αποτιμούν την χθεσινή ημέρα κυβερνητικά στελέχη τόσο για το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής όσο και για την επικοινωνία Μητσοτάκη-Biden. Από τη μία το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, το οποίο συμπεριλήφθησαν η θέση της Αθήνας, και από την άλλη η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις νέες ισορροπίες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ικανοποίησαν την ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θα πάμε να δούμε τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να ξεκινήσουμε με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, γιατί με λαμπρότητα τιμήθηκε χθες σε συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα με επίκεντρο την πρωτεύουσα, όπου οι επίσημοι προσκεκλημένοι έδωσαν και το ξεχωριστό χρώμα και έγκλειξη την χθεσινή ημέρα. Είδαμε πολλά ρεπορτάζ στα χθεσινά δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Πάμε να δούμε ένα σχόλιο που θέλεις να κάνεις για τη χθεσινή ημέρα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο ελληνισμός είναι οικουμενικός. Είναι ο μοναδικός πολιτισμός ο οποίος έχει οικουμενική διάσταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι και η χθεσινή ημέρα, με αφορμή την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, είχε το ανάλογο χρώμα. Ένα χρώμα το οποίο ισχυροποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν αναλογιστεί κανείς ότι απανταχού της Ιφιλίου υπήρχαν τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, δηλαδή το άσπρο και το μπλε. Τα πάντα είχαν φωταχωγηθεί και πραγματικά ήταν στο χρωματισμό που έχει η ελληνική σημαία. Σε αυτό το περιβάλλον βέβαια ισχυρός ήταν ο συμβολισμός, αλλά και η έγκλη και η δυναμική που έδιναν οι υψηλοί προσκεκλημένοι, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Δημήτρη, θα ξεκινήσω. Ναι. Από τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος συνοδεύονταν από τη σύζυγό του, την δούκισσα της Κορνουάλης, την Καμίλα. Νομίζω ότι ήταν μια ξεχωριστή εκπροσώπηση. Ο πρίγκιπας Κάρολος έχει πολλά πράγματα τα οποία τον συνδέουν με την ελληνική πραγματικότητα και με τον ελλαδικό χώρο. Και έρχεται συχνά. Θα τα πούμε αυτά, ναι. Ναι, ναι. Ακόμη, μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος ο Αναστασιάδης, εξυπακούεται ότι είναι δικός μας άνθρωπος, είναι ένα και μοναδικό έθνος, το ελληνικό έθνος. Ακόμη ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η παρουσία του εδώ του Ρώσου Πρωθυπουργού, του Μιχαήλ Μισούστιν, ο οποίος από την πλευρά του βέβαια εξήρε και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και η παρουσία της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, της Φρανσουά Παρλή, η οποία συγκεκριμένα πραγματικά είχε μια ιδιαίτερη αναφορά στα ελληνικά δρόμενα. Τώρα, ας μείνουμε και ας σταθούμε τι ακριβώς είπαν από την πλευρά τους οι συγκεκριμένοι. Ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, ο πρίγκιπας Κάρολος, είπε ότι υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι η πατρίδα των προγόνων του. Και γιατί όλα αυτά? Να σας πούμε ότι ο πατέρας του πρίγκιπα Κάρολου γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 10 Ιουνίου του 1921. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Στη συνέχεια το λόγο πήρε. 100 χρονών είναι τώρα. Ναι. Ο Ρώσος Πρωθυπουργός, ο Μιχαήλ Μισούστιν, ο οποίος είπε: «Φέτος είναι μια χρονιά ορόσημο, η επέτειος για τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα του ελληνικού λαού για ανεξαρτησία», επεσήμανε από την πλευρά του ο Ρώσος Πρωθυπουργός. Και το λόγο μετά πήρε η Φρανσουά Παρλή, η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, η οποία είπε: «Κάθε ταξίδι στην Ελλάδα είναι ένα ταξίδι στις πηγές μας». Η κυρία Παρλή αναφέρθηκε επικαλούμενη τον Φρανσουά Μιτεράν και είπε πως αυτή τη γη, σε αυτά τα χρώματα, σε αυτά τα φώτα βρίσκονται όλα τα σημεία της αναφοράς μας. Και τώρα να έρθουμε να προσθέσουμε δύο ειδικές αναφορές που δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα, ξεκινώντας από αυτή του Αμερικανού Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε ότι η Αμερικανική Δημοκρατία στηρίχθηκε και στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αρχαία Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Και θυμάει τη χώρα μας αυτή η αναφορά του Αμερικανού Προέδρου. Και ακολουθεί βέβαια τη σκητάλη, ακολουθεί την πήρε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν. Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι αυτό που έχει στηθεί σήμερα σε επίπεδο Ευρώπης στηρίζεται στα πολύ δυνατά πόδια του πολιτισμού και της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ξένοι ηγέτες μας κάνουν μαθήματα ιστορίας και πολιτικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αισθανόμαστε και εμείς ότι είμαστε πολύ μικροί στο μεγαλείο που έχει αυτή η χώρα. Ναι, αν ήταν αλλιώς και δεν είχαμε την πανδημία, θα βλέπαμε και τον κύριο, και τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν, αλλά και τον Μακρόν να είναι εδώ. Αλλά λέω είναι και είναι αυτή η κατάσταση και λογικό είναι πολλοί να μην θέλησαν να έρθουμε. Επίσης έχουμε και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, αυτό του Ιβάν Σαββίδη, του γνωστού επιχειρηματία και πρόεδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, ο οποίος
Τονίζει ότι ο απανταχού ελληνισμός είναι αυτός ο οποίος σηματοδοτεί το οικουμενικό, αλλά και δίνει μια διαφορετική νότα και έγκλη ανά την Ιφίλιο και στον κόσμο γενικά. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πάντα ξεκινούν, έχουν ένα σημείο αναφοράς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να το κατανοήσουν είναι δυστυχώς ο ελλαδικός κόσμος και ο εσωτερικός περίγυρος. Πάμε τώρα στην πανδημία του κορονοϊού. Ανησυχητική είναι η εξέλιξη της πανδημίας στη Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο βέβαια την Κοζάνη. Να πούμε ότι στη συνέχεια έχουμε και τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, που αναφέρεται στην εικόνα που έχει ο Δήμος Κοζάνης. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων. Δώσε μας λίγο την εικόνα και να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Δημήτρη, θα σταθώ τις δύο τελευταίες ημέρες, δηλαδή Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Μαρτίου, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη Δυτική Μακεδονία. Είχαμε συνολικά 176 κρούσματα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη είχαμε 73 κρούσματα, από τα οποία. Την Τετάρτη είχαμε 95 κρούσματα, από τα οποία τα 73 ήταν στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, τα 7 στα Γρεβενά, τα 11 στην Καστοριά και 4 στη Φλόρινα. Ακολούθησε η Πέμπτη που είχαμε 71 κρούσματα σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τα 59 στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, κανένα στη Φλόρινα, 7 στα Γρεβενά και 5 στην Καστοριά. Συνολικά το διήμερο είχαμε 166 κρούσματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλος, πολύ υψηλός ο αριθμός και έρχεται βέβαια και επιβεβαιώνει την πραγματικά προβληματική εικόνα και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, όπου στην έκτακτη σύσκεψη συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου είπε ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, προχθές πραγματοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, έχουμε 879 ενεργά κρούσματα. Ναι, για την Τετάρτη το είπε, για την Τετάρτη, ναι. Αυτά πώς αποτυπώνονται. 565 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 192 στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 77 στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και 45 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Κρούει το κόδωνα του κινδύνου ο κύριος Κασαπίδης. Είδαμε και την σχετική του δήλωση, αλλά και σε δηλώσεις που έκανε χθες και ανήμερα της επετείου της 25ης Μαρτίου, γιατί ρωτήθηκε αν θα κλείσει η περιοχή μας. Λέει ότι η κυβέρνηση δεν προχωράει σε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, γιατί σκέφτεται το άνοιγμα της αγοράς και το άνοιγμα αυτό των δραστηριοτήτων. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, με δεδομένο έτσι ότι φαίνεται, για να τα δούμε. Πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά σε αυτό το κομμάτι, άσχετα αν αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά. Έτσι, έτσι. Τολμώ να το πω αυτό, με δεδομένο ότι όταν η περιοχή, η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης μπήκε σε καθεστώς σκληρού lockdown, ακόμη από τις 16 Οκτωβρίου του 2020, τότε τα κρούσματα δεν είχαν φτάσει ποτέ στον αριθμό του 73-75, ήταν κοντά στα 26-30 και εκεί μπήκαμε στη διαδικασία του σκληρού lockdown, δηλαδή περιορισμό στην ώρα μετακίνηση μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να είναι μέχρι τις 9 και στο βαθύ κόκκινο να πεις μέχρι τις 9 είναι. Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι λίγο πιο χαλαρή η κατάσταση. Ανοίγει γιατί και ο καιρός κιόλας. Δημήτρη, μην ξεχνάς ότι η υγεία των πολιτών, η ψυχική υγεία έχει κλονιστεί. Ναι, και πολλές φορές με την ψυχική υγεία κλονίζονται και όλα τα άλλα. Έχουν ανοίξει όμως τώρα τα πάρκα, έχουν ανοίξει τα μουσεία. Καλό είναι βγείτε έξω. Βγείτε έξω, μην κάθεστε στα σπίτια μέσα παρέες. Να πιείτε, να φάτε, βγείτε έξω τουλάχιστον. Αν ανοίξει και λίγο καιρό, να μην υπάρχει αυτό ο συγκροτησμό. Αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να βγουν έξω από τα σπίτια του για να κάνουν τον περίπατό του, είτε στα πάρκα, είτε εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί από ό,τι ήταν στο καθεστώ του σκληρού lockdown. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν αφαιθούμε ελεύθεροι και λειτουργήσουμε σε ένα βαθμό με επιβολαιότητα, τότε θα το πληρώσουμε αυτό το τίμημα και θα και το πληρώσουμε πολύ άσχημα. Πάντως βλέπω περπατάνε αρκετοί. Δηλαδή, αν κάνεις κάποιος μια βόλτα από το καμίνι, από τη διασταύρωση για τη ΖΕΠ, όλοι περπατάνε σε εκείνο το σημείο, μέχρι και την περιφέρεια, μέχρι και τον Άγγελο. Είναι σημείο αναφοράς καθημερινά. Είναι νέα με μόδα. Το καφέ στο χέρι το και περπάτημα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Το περπάτημα είναι η νέα μόδα με τα μπαστούνάκια τους, τα αυτοσχέδια μπαστούνάκια τους και όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στη ΔΕΗ, η οποία προκαλεί τριγμούς στο συνδικάτο. Ποιοι είναι αυτοί και στα σωματεία, ποιοι αντιδράνε. Είδαμε την υπέγραψε προχθές ο Γιώργος Αδαμίδης, μαζί με τα στελέχη της ΔΕΗ. Δύο μεγάλα σωματεία, σύμφωνα με δημοσίευμα και ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας energypress.gr, το οποίο αναδημοσιεύει η ηλεκτρονική εφημερίδα κοζάν.gr, τα σωματεία, η ΕΤΕ και η ΕΔΟΠ διαφωνούν ριζικά με το περιεχόμενο από τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία υπογράφηκε ανάμεσα στην ΔΕΗ και στην ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, το συνδικάτο. Τώρα, αυτό βέβαια βρίσκεται σε μια περίοδο που ουσιαστικά έχει λήξει η θητεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η κυβέρνηση πήρε απόφαση και έδωσε παράταση με προεδρικό διάταγμα σχεδόν σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όχι σχεδόν σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι τότε θα ομαλοποιηθούν λίγο τα πράγματα και θα πούμε, αρχίσουμε να παίρνουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Άρα λοιπόν θα έχουμε και την νέα εκλογική διαδικασία όπου θα αναδείξει νέα ηγεσία. Τώρα υπάρχουν οι διαφωνίες. Μένει να δούμε πώς αυτές θα μεταβραστούν, με δεδομένο το ότι ο σχετισμός δυνάμεων αυτή τη στιγμή στη Γενόπ ΔΕΗ και σύμφωνα με την προεδρία του Γιώργου Αταμίδη στηρίζεται κατά μεγάλο βαθμό στη συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κίνημα Αλλαγής. Τώρα όλα αυτά βλέπουμε ότι να μην υφίστανται. Μέλη να δούμε βέβαια τι θα μας βγάλει η κάλπη στις εκλογές όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν. Τώρα, όχι στη δημιουργία ΧΙΤΑΜ και από το Συνδικάτο Οικοδόμων του Νομού Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι λέει το Συνδικάτο τώρα. Εδώ έχουμε και κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί με ένα πολυσέλιδο δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Κοζάνη. Συγκεκριμένα, μας προδιαθέτουν ότι την Κυριακή 4 Απριλίου στις 11 το πρωί στη γέφυρα του Ρημνίου θα έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία θα είναι ενάντια στη δημιουργία ΧΙΤΑ αμιάντου στην περιοχή Ζιδάνη. Και υπάρχει αναλυτικά βέβαια, τονίζεται στην ανακοίνωση ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός της ΕΑΝΗΣ, των Καβουνίων και των Σερβίων, χρόνια τώρα έχουν πληρώσει τις επιπτώσεις της λειτουργίας των μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδας, τα γνωστά σε όλους σε συντομία ΜΑΒΕ, που καταλύστευσαν την περιοχή και κατέστρεψαν την υγεία των εργαζομένων. Και συνεχίζουν βέβαια να ασκούν σκληρή κριτική, όχι μόνο στις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και στην ΙΝ, αλλά και στις δημοτικές αρχές, αλλά και στην Περιφερειακή Αρχή, το ότι σφυρίζει αδιάφορα στο πρόβλημα το οποίο είναι πολύ ορατό και το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Ωραία, τώρα πριν πάμε στο Δήμο Κοζάνης, γιατί έχουμε και άλλη ανεξαρτητοποίηση και εκεί θα σταθούμε αρκετή ώρα, να πάμε στον απόϊχο του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φρένο βάζει στις αιτήσεις ο Γιώργος ο Κασαπίδης και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δώσε μας το ρεζουμέ της υπόθεσης και στην πορεία του δελτίου μας έχουμε αρκετά ρεπορτάζ από τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Θα δούμε συντομία χρονολόγιο. Όπως αυτό αποτυπώθηκε, αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Ξεκινάμε. Ζώνες αποκλεισμού και ζώνες προώθησης και καταλληλότητας προτείνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης ώστε να αποφευθεί η ανάρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι ζώνες προώθησης θέλουμε να είναι όχι μόνο κοντά στα δίχτυα, αλλά και 20 χιλιόμετρα από τη συνοριακή γραμμή με τα Σκόπια και την Αλβανία. Σε αυτή τη ζώνη θέλουμε να γίνουν τέτοιες υποδομές, γιατί εκεί οι επενδυτές θα αναγκαστούν να κάνουν επενδύσεις όπως υποσταθμούς. Αυτή ήταν μία από τις αναφορές του Γιώργου του Κασαπίδη. Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Κασαπίδης είπε ότι για πρώτη φορά για το δάσος της Μεσιανής είμαστε αποφασισμένοι αυτό το δάσος να το σώσουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να αποψηλωθεί ένα τέτοιο δάσος σπανίου είδους. Δεν θα δεχτούμε καταστάσεις που βολεύουν κάποιους και καταστρέφουν κάποιους άλλους. Η κατάτμιση που έγινε εκεί είναι μια μορφή παρατυπίας. Να πούμε ότι σύμφωνα. Με τον Γιώργο Αμανατίδη τώρα, που κάλυψε και κάτι ο κύριος Αμανατίδης για το δάσος της Μεσιανής. Εξαιρείται, κάνουν και πάνε στη Ροδίτη. Ναι, μάλιστα. Και συνεχίζουμε. Επιβεβαιώνεται πλέον και επισήμα η πληροφορία που θέλει την εταιρεία Κιφέρ να αφήνει το δάσος της Μεσιανής και να βγάζει καινούργιες άδειες για 85 φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην κλιματική περιοχή Ροδίτη Σερβίων. Αυτό το είπε ο Διευθυντής Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Αλβανός. Και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Αμανατίδης. Αναρωτιέμαι, Δημήτρη, όταν ακούμε 85 φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην κλιματική περιοχή Ροδίτη Σερβίων, μιλάμε για τι έκταση. Μιλάμε δηλαδή ότι εκεί θα γίνει ένα απέρατο καθρεφτάκι η περιοχή. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι σε δάσος όμως. Ναι. Ακόμη, παρουσιάστηκε από την πλευρά του κυρίου Αλβανού και ενδεικτικές περιπτώσεις όπου οι χωροθετήσεις ΑΠΕ σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δημιούργησαν αντιδράσεις ή ενδέχεται να δημιουργήσουν στις τοπικές κοινωνίες και παρουσίασε με διαφάνεια βέβαια, παρουσίασε με διαφάνεια στις συγκεκριμένες τοποθεσίες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι τα φωτοβολταϊκά αναδεικνύουν τεράστια προβλήματα, τεράστια ζητήματα. Έχουν κάψει στην κυριολεξία πολλούς αυτοδιοικητικούς και πολλούς πολιτικούς. Μένει να δούμε πώς θα ιαθεί αυτή η ασχήμια η οποία. Περιμένουμε δυστυχώς και την απόφαση τις επόμενες μέρες, ακριβώς από την προχθεσινή συνεδρίαση, το ρεζουμέ, η οποία θα βγει τις επόμενες μέρες με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Να ολοκληρώσω. Έχει δημιουργηθεί μια ασχήμια που δεν έχει προηγούμενο. Τα φωτοβολταϊκά φυτρώνουν παντού, λες και είναι μανιτάρια με μεγάλη ευκολία. Δεν είναι όχι όμως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να δεις, δεν είναι όχι. Να γίνουν επενδύσεις, λένε όλοι, αλλά σε περιοχές οι οποίες δεν δημιουργούνται ζητήματα. Εγώ δεν άκουσα όμως αυτή τη φορά από τον Γιώργο το Κασαμπίδη να επιμένει στο θέμα που είχε αναδείξει εδώ και πολύ καιρό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιο? Που είπε αναστολή όλων των αδειών έως ότου συνταχθεί ο χωροταξικός χάρτης που θα βάλει ένα νοικοκύρεμα. Περιμένω πραγματικά να δω ποιος θα είναι αυτός ο χωροταξικός χάρτης, ποιες περιοχές θα επιλεγούν να γίνουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα και πώς θα διασφαλιστεί το ότι δεν θα έχουμε προβλήματα στο ανάγλυφο αλλά και στο περιβάλλον και στο κλίμα της ευρύτερης περιοχής και γενικά της Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς, δηλαδή σύλλογοι, σωματεία. Πολλούς δημάρχους δεν είδαμε, πέρα από τον Παναγιώτο Πασκαλίδη
που έκανε παρέμβαση στην συνεδρίαση, τον αντιδήμαρχο Δεσκάτης και τον κύριο Ελευθερίου και τον κύριο Στεριού, άλλοι δήμαρχοι δεν ήταν. Να πω και ένα πρόβλημα. Πάντως δεν ήταν. Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε και εδώ, δεν ξέρω αν η ευθύνη αφορά καθαρά την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι ειδοποιηθήκαν για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης. Και περιμέναν πώς και πώς να τους αποσταλεί email όπου θα υπήρχε η διεύθυνση και πώς θα μπουν στη διαδικασία να συνδεθούν. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα τα οποία εκφράστηκαν προσωπικά σε μένα αλλά και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιοι ήταν αυτοί που δεν καλέστηκαν, δηλαδή? Εγώ 70 άτομα βγήκαν εκεί πέρα. Υπήρχε ένας γεωκτηνοτρόφος ο οποίος συμμετέχει σε ζητήματα αυτά, κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή ο Ελισπόντου, δεν αναφέρω το όνομά του, είναι στην διαδικασία. Ναι, σωστά, ναι, το γνωρίζουμε, ο οποίος ενημερώθηκε από τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου να συμμετέχει στη διαδικασία, αλλά ποτέ δεν του κοινοποιήθηκε email γιατί με τη διεύθυνση η οποία θα μπορούσε να κάνει κλικ, να μπει μέσα και να συμμετέχει ενεργά και να τοποθετηθεί στην συγκεκριμένη διαδικασία. Πάντως σε τέτοιες συνεδριάσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν πολλά άτομα, δηλαδή το είδαμε προχθές και αυτό. Δεν γίνονται αυτό. Σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, σε ένα δημοτικό συμβούλιο να συμμετέχουν 50 και 100 άτομα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Κοίταξε. Και νομίζω δεν πρέπει. Όχι, είναι πάρα πολλά. Άλλο διαζώσεις, πας, μιλάς. Άρα με τηλεδιάσκεψη και να φτάνεις είναι αυτό, πολύ κουραστικό. Αυτό, κοίταξε Δημήτρη, δεν είναι δημοκρατία και δεν είναι πολιτικός διάλογος αυτός και δεν είναι, άμα θέλεις, ας πούμε, ένα πολιτικό επίπεδο. Αυτό είναι μια βαρβαρότητα απολύτικη. Τολμώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο σκληρές εκφράσεις γιατί δεν νοείται συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης η οποία να υπερβαίνει το τρίωρο. Βαριά το τρίωρο. Εδώ έχουμε και να κάνουμε με 5, με 6, με 7, με 8, με 9 και με 10 ώρες. Μα δεν είναι 10, ξεπέρασε. Δεν φτάσαμε 10. Ήταν 7 ώρες, ήταν πολλές δηλαδή, τοποθετήσεις. Μπορεί κάποιος να είναι καθυλωμένος σε μια οθόνη υπολογιστή για 10 ώρες, για 8 ώρες, για 7 ώρες και να περιμένει πότε θα έρθει η σειρά του να μιλήσει. Να μιλάει λιγότερο ο κύριος Κασαπίδης, να μιλάει λιγότερο ο κύριος Καρυπίδης, η κυρία Ζεμπιλάδο, ο κύριος Τσάκωνας, ο κύριος Πράσης και ο κύριος Αβουλίτης για να μιλάνε οι άλλοι. Γιατί μιλάνε περισσότερο οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι καλεσμένοι μετά είναι πολλές ώρες. Καλά, είναι πολλές ώρες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτοί, ανοίγω εισαγωγικά, είναι οι δήμονες, κλείνουν τα εισαγωγικά. Μάλιστα. Τώρα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε μια ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Γιώργου Ευκολίδη από το Συνδυασμό Μετάβαση για το Δήμο Κοζάνης. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Ευκολίδης. Πέτρος Αθανασιάδης. Ναι, ναι. Συνδυασμός του Κυριάκου Μιχαηλίδη. Ναι, ναι. Ακολουθεί Αθανάσιος Δερμητσάκης. Συνδυασμός του Βαγγέλη Σημαδράκου. Και ακολουθεί Γιώργος Ευκολίδη. Συνδυασμός του Κυριάκου Μιχαηλίδη. Όλοι έχουν ένα κοινό. Ποιο είναι αυτό? Ότι περιμένανε και ήταν ενάντια στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούσαν την εμπλοκή που έχουν οι επικεφαλείς τους αλλά και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με τα φωτοβολταϊκά και οδηγηθήκαν στο να δηλώσουν ανεξάρτητοι από τις παρατάξεις τους. 7 δηλαδή σύμβουλοι πλέον έχει ο κύριος Μιχαηλίδης, ναι, και 6 ο κύριος Σημανδράκος, ναι, μετά τις ανεξαρτητοποίησεις. Η αφετηρία, μάλλον ξεκίνησε η όλη διαδικασία από την πρώτη ανεξαρτητοποίηση του Πέτρου του Αθανασιάδη από τα ναι. Από το Κλήτος, όπου συμμετείχε στο συνδυασμό του Κυριάκου Μιχαηλίδη. Εκεί πραγματικά διαφώνησε με ανακοίνωσή του για την λειτουργία του επικεφαλής, αλλά και γενικά ότι απαξιωνόταν όσο αφορά τη δική του παρουσία. Δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα, δηλαδή δεν είναι το θέμα μόνο των φωτοβολταϊκών, ήταν και το θέμα της Ακρινής, γιατί ο κύριος Αθανασιάδης ταυτίστηκε και τάχθηκε στο πλευρό των κατοίκων της Ακρινής ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση του χωριού. Κάτι η οποία από ό,τι όλα δείχνουν δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται. Το είπε προχθές, υπόθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα το δούμε στη συνέχεια, ότι του είπε ο κ. Κρέκας δεν υπάρχουν λεφτά. Ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Θανάση του Δερμητζάκη, ο οποίος ναι. από την πρώτη στιγμή είχε διαφωνήσει με την λειτουργία του επικεφαλής του Βαγγέλη του Σημαδράκου, είχε μεγάλες διαφωνίες. Είχαμε την ανεξαρτητοποίησή του, η οποία είχε και σκληρές πολιτικές εκφράσεις ό,τι αφορά τον επικεφαλής του Βαγγέλη του Σημαδράκου, ο οποίος απάντησε κάνοντας λόγο ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν ξένο σώμα ό,τι αφορούσε την παράταξη. Αυτό πυροδότησε και νέες εξελίξεις στο εσωτερικό της παράταξης του Βαγγέλη Σημαδράκου. Υπάρχουν προβλήματα. Το επόμενο διάστημα οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα έχουμε και αποχωρήσεις από μέλη, από υποψηφίους οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί. Και είχαμε σήμερα την ανεξαρτητοποίηση του Γιώργου του Ευκολίδη. Ο οποίος να πούμε είναι ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης, ο κ. Ευκολίδης. Τι λέει στην επιστολή του, για διάβασέ. Ο οποίος καθαρά τοποθετείται και λέει ότι οι λόγοι που με οδήγησαν ήταν το θέμα των φωτοβολταϊκών καθώς και η έμεση εμπλοκή μελών του συνδυασμού. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, ο κ. Ευκολίδης δίνει και μια επιπλέον βαρύτητα στην ανεξαρτητοποίησή του γιατί είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και σύμφωνα με
την άποψη που υπάρχει γενικά στον πάρα πολύ κόσμο, είναι μια σοβαρή παρουσία και προσωπικότητα ο κ. Ευκολίδης. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Να δούμε πώς θα τα διαχειριστούν το επόμενο διάστημα τόσο ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης όσο και ο Βαγγέλης ο Σουμαδράκος, με δεδομένο το ότι κατ' εμέ οι συγκεκριμένοι δύο κύριοι και ο Μαλούτας έχουν κάψει το αυτοδιοικητικό και πολιτικό σύστημα. Πάντως, στις επόμενες μέρες θα έχουμε και τον κύριο Σιμανδράκο. Θα είναι καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Θα απαντήσει σε πολλά θέματα και για το έργο του Δήμου κλπ. Πάντως, αυτό που λέει ο κύριος Ευκολίδης, και μένω σε αυτό, διατηρώ τη θέση μου ως δημοτικός σύμβουλος, τιμώντας έτσι τους δημότες που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Επίσης, σας κάνω γνωστό ότι η υπόφασή μου αυτή προηγουμένως γνωστοποιήθηκε και συζητήθηκε με τον κύριο Μιχαηλίδη, τον οποίο ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεσή σας. Αυτή είναι η επιστολή, την οποία την είδαμε σήμερα, βγήκε αποκλειστικά στο Kozan.gr και μας κοινοποιήθηκε. Και εμάς αυτό στη συνέχεια να πούμε. Αυτό που δημιουργήθηκε, Δημήτρη, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά και αναδείχθηκε σαν θέμα, έχει κάψει στην κυριολεξία πολλούς. Μέσα σε αυτούς που έχουν καεί είναι ο Λάζαρος Μαλούτος, ο οποίος βέβαια κλείνει τον αυτοδιοικητικό του κύκλο, είναι φυσιολογικό αυτό, το γνωρίζουν οι πάντες. Ακολουθεί ο Βαγγέλης ο Σιμανδράκος, ο οποίος είχε επενδύσει πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, και ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης, όπου και αυτός είχε επενδύσει. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν, δεν ήρθαν όπως τα θέλανε, με δικές τους υπετιότητες και τεράστιες ευθύνες. Άρα λοιπόν αυτοί κλείνουν και αυτοί τον κύκλο τους, γιατί έξω η κοινωνία βράζει στην κυριολεξία. Και αυτός που φέρεται, θα τολμήσω να το αναφέρω και να το πω, κερδισμένος μέσα από όλη αυτή την ιστορία, μέσα από όλη αυτή την, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χαβούζα που έχει δημιουργηθεί, και ζητώ συγγνώμη για τη σκληρότητα της έκφρασης, φέρεται να είναι ο Κώστας ο Κυριακίδης. Ο οποίος δεν ήταν ξέρω, αυτός... η συνέντευξη, άμα θα δεις του Δημάρχου Κοζάνης μετά, δεν επιβεβαιώνει αυτά που λες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουν μέλλον. Δεν ξέρει μέχρι το 23. Δεν έχουν μέλλον αυτοί, έχουν καεί. Αν δεν το πιστεύουν αυτό, οφείλουν να κατέβουν σε επίπεδο κοινωνίας αυτό... να ακούσουν τι λένε οι πολίτες. Γιατί εγώ άλλα βλέπω στο χωριό μου, άλλα βλέπω στις διπλανές κοινότητες και άλλα ακούω καθημερινά. Εκτός αν αυτοί ζουν σε μια άλλη νιρβάνα, σε μια άλλη απολύτικη νιρβάνα και νομίζουν ότι τα πράγματα θα είναι μέρες εορτών. Δεν χρειάζεται να εκφραζόμαστε έτσι. Ας πάνε στις εκλογές και αποφασίσουν οι πολίτες. Οι πολίτες αποφασίζουν αν θα σε στείλουν στο δημοτικό, στο περιφερειακό ή στη Βουλή. Εννοείται. Αν σε ψηφίσουν οι πολίτες, σημαίνει ότι σε θέλουν. Γιατί έτσι είναι. Και για άλλους πολλές φορές λέγανε, άρα τους ξαναψήφισαν οι πολίτες και τους στείλανε. Εγώ αν είμαι στη θέση αυτών των νέων πρωταγωνιστών που θα παρουσιαστούν, που θα εμφανιστούν και είναι πολύ σημαντικό. Το 23 θα είναι αρκετή. Ξέρεις τι θα έφτιαχνα. Θα έβγαινα έξω με ένα σύνθημα. Θα θελήσετε τα φωτοβολταϊκά, αυτούς που ενεπλέξαν με τα φωτοβολταϊκά, ή θα θελήσετε μια άλλη διαφορετική προσέγγιση για το αύριο του τόπου και της περιοχής γενικότερα. Καθαρά πράγματα, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του έχει και μια απάντηση. Το καταλαβαίνω καθένας. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Τώρα. Δεν είμαστε κριτές εμείς. Να πάμε και στην Καστοριά, ναι. Και συγκεκριμένα να σταθούμε λίγο στην εβραϊκή κοινότητα Καστοριάς, η οποία υφίσταται μέχρι και σήμερα, αλλά πάρα πολύ αποδυναμωμένη. Να δούμε σε ένα δελτίο τύπου που δόθηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής Καστοριάς και αναφέρεται βέβαια στην 24η Μαρτίου του 1944, όπου συλλαμβάνεται ο συνολικός εβραϊκός πληθυσμός της πόλης της Καστοριάς. Τρεις μέρες μετά, 763 άνθρωποι οδηγούνται στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Πολωνία με ταξίδι χωρίς γυρισμό. Κάθε χρόνο τονίζεται στην ενημέρωση, οι εικόνες αυτές έρχονται στη μνήμη μας στις ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο Μνημείο Θυμάτων του Ολοκαυτώματος από την Καστοριά, για να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη των ανθρώπων αυτών και να προστατευτεί η ιστορία από τη λύθη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μνημείο, Δημήτρη, όπου πραγματικά σε μια μαρμάρινη πλάκα γίνονται η συγκεκριμένη αναφορά. Ο Δήμος Καστοριάς πριν από αρκετό χρονικό διάστημα είχε δρομολογήσει την διοργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες όμως λόγω των τελευταίων αυστηρών περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Και καταλήγει, οι εκδηλώσεις όμως, οι οποίες δεν ματαιώνονται, θα πραγματοποιηθούν σε νέα ημερομηνία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις, να το πούμε για μια ακόμη φορά, γιατί πολλοί λένε. Δεν μπορούν. Και αυτές που έγιναν χθες για τα 200 χρόνια έγιναν με συγκεκριμένους έτσι περιοριστικά μέτρα. Πάλι τον κόσμο τον είδαμε να αρχίζει να βγαίνει έξω και μετά βλέπουμε αύξηση κουσμάν. Θέλει λίγο προσοχή. Σε ό,τι αφορά την εβραϊκή κοινότητα Καστοριάς, ναι. Και σήμερα υφίσταται πάρα πολύ αποδυναμωμένη, η οποία βέβαια έχει δημιουργήσει. Έχει συγκεκριμένο χώρο στην Καστοριά. Ναι, ναι, όμως υπάρχει ένα τέτοιο. Υπάρχει μια έτσι εγωκεντρική νοοτροπία και αντίληψη, η οποία πρέπει να γκρεμιστεί, να απελευθερωθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί, ναι, αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι
της εκεί τοπικής κοινωνίας, η εβραϊκή κοινότητα, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αυτοπεριοριστούν, να αυτοφυλακιστούν. Θα πρέπει να απελευθερωθούν, γιατί από ό,τι έχω συλλέξει και έχω μάθει, πραγματικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυναμική σε πολλούς τομείς, όπως είναι η οικονομία, η κοινωνία, το επιχειρηματικότητα, το πόρο και όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα έχει ανάγκη η Καστοριά, τα έχει ανάγκη η Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Να πάμε τώρα και στην, να μείνουμε στην Καστοριά, να έρθουμε λίγο στην υπόθεση αυτή την οποία αναφερθήκαμε τις προηγούμενες μέρες. Ανατροπή έχουμε στην υπόθεση ξυλοδαρμού και ληστεία στην Καστοριά, που κατήγγειλε επιχειρηματίας ο οποίος συνελήφθη μετά την έρευνα της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, αφού εξέτασαν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και ερεύνησαν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία της υπόθεσης, διαπίστωσαν ότι η καταγγελία δεν είναι βάσιμη και προέβησαν στη σύλληψη του μηνυτή για ψευδή καταμήνυση. Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. Δεν θα πούμε περισσότερα. Το ρόλο θα αποδείξει η δικαιοσύνη, αλλά και η έρευνα τι ακριβώς έγινε. Και είδαμε τις προηγούμενες μέρες και ληστεία και ξυλοδαρμό. Και να θέσω ένα προβληματισμό έτσι σαν επίλογο. Ναι. Να γυρίσω κάποιες μέρες πίσω και να σταθώ στα λεγόμενα του Κωστή Μουσουρούλη σε ό,τι αφορά την εικόνα που παρουσιάζει η Δυτική Μακεδονία και δει οι άνθρωποι του, οι πολίτες, με αφορμή το μέλλον και την απολυτοποίηση. Ο κύριος Μουσουρούλης μας χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι αν κάποιος μπει στη μηχανή αναζήτηση και χτυπήσει τη λέξη ΔΕΗ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με 4 εκατομμύρια και 400.000 κλικ σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ. Αν όμως κάποιος μπει στη θέση και βάλει τη λέξη απολυτοποίηση, εκεί θα βρεθεί αντιμέτωπος με 270.000, αν δεν κάνω λάθος, μόνο αναζητήσεις. Και άμα μπει στην χτυπήσει τη λέξη, την λέξη Ταμείο Ανάπτυξης, θα βρεθεί αντιμέτωπος εκεί με μια τραγική πραγματικά συμμετοχή κοντά στις 40.000 και κάτι. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το που βαδίζει αυτός ο τόπος, αυτή η περιφέρεια, και αν έχει μέλλον και προοπτικές. Τίποτα άλλο. Θα περιμένουμε τον κύριο Σκρέκα τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί μάλλον θα έρθει ο κύριο Σκρέκα, θα βγει σε κάποια από τις τηλεδιασκέψεις. Έτσι το ζήτησε και ο κύριο Καρυπίδης, ο οποίο είχε φέρει τον κύριο Σταθάκη, να θυμίσουμε, πριν 2-3 χρόνια, δεν ήταν? Ναι. Είχε έρθει, ναι, ναι, και μάλλον θα περιμένουμε και τον υπουργό. Γιατί θα μα σώσει ο κύριο Σκρέκα? Όχι. Τα πράγματα θα μορφολογηθεί. Ο κύριο Σκρέκα θα ακούσουμε. Κανένα δεν είναι αφελή να πιστεύει ότι μπορούμε να σωθούμε επειδή άλλαξε ο κύριο. Δεν νομίζω. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική τη κυβέρνηση, απλά μένει να δούμε αν θα έρθει. Και θα βγει ο κύριος Κρέκας όπως το ζήτησε ο κύριος Καρυπίδης, το δεσμεύτηκε ο κύριος Κασαπίδης κλπ. Μένει να δούμε. Είναι και χρονιά που λένε ότι είναι εκλογών αυτή. Είναι πάρα πολύ το λένε. Λένε πολλές ημερομηνίες. Μένει πολλές. Να δούμε βέβαια αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.